Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Έδωσε την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή των απλών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ετοιμάσει ένα πολύ καλό κινούμενο σχέδιο που εξηγεί πώς η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών λειτουργεί. Δείχνει ότι έχουν κατατεθεί 14 τέτοιες πρωτοβουλίες. Αποδεικνύεται πραγματικά ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Υπήρξαν πρωτοβουλίες που απορρίφθηκαν γιατί δεν είχαν τη σωστή νομική βάση. Από τον Απρίλιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έχει δώσει τη δύναμη στους απλούς πολίτες να προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία. Καταρχάς, οι πρωτοβουλίες των πολιτών πρέπει να έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, περιβάλλον, γεωργία, μεταφορές και δημόσια υγεία. Και να υποστηρίζονται από μίνιμουμ 1 εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες. Αυτοί πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Ζήτα Γκουμάη υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης. Μια αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προβλέπεται τον Απρίλιο του 2015. Πρέπει να γίνει πιο εύχρηστη η διαδικασία για τους πολίτες. Μέσα σε 3 χρόνια πρέπει να την ξαναγράψουμε από την αρχή, κάνοντας μερικές ουσιαστικές τροποποιήσεις. Ας δούμε τώρα με τι μας ζήτησαν να ασχοληθούμε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια σωστή νομοθετική βάση για τους Ευρωπαίους πολίτες μέσα από τις προτάσεις που οι ίδιοι κατέθεσαν. Άρα η φωνή των πολιτών της Ευρώπης θα ακουστεί. Περιμένω με ανυπομονησία να δω το αποτέλεσμα. Εάν θέλετε να θέσετε μια ερώτηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Euronews ή τις σελίδες κοινωνικής μας δικτύωσης.